Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Καλωσορίζουμε τον Μιλένκο Σπόλιαριτς. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες Λευκωσία για να κάνουμε εκπομπή μαζί. Και εγώ ευχαριστώ για πρόσθεση. Ο Μιλένκο, τι κρατάει από την απόδοση του Άρη? Πρώτα απ' όλα δεν περίμενα έτσι απόδοση, γιατί πραγματικά Άρης δείχνει όχι μόνο απόψε, σε όλα παιχνίδια παλεύει, προσπαθεί ό,τι καλύτερο και πιστεύω, αν όχι για το σημερινό παιχνίδι, μιλάω γενικά, αν είχε παραπάνω αυτό που έλεγα και με το Πανίκο πριν το παιχνίδι, παραπάνω φιλάθλους, παραπάνω έτσι στήριξη από έξω, πιστεύω μπορούσε να γίνει πολύ πολύ ακόμα καλύτερος. Αλλά αυτό που δείχνει είναι μεγάλη μεγάλη έπληξη, ευχάριστη έπληξη για όλους. Μιλένκο, ο προπονητής ο καινούριος έχει αλλάξει πράγματα στον Άρη από τον Λιάσο? Εντάξει, πιστεύω ότι και ένας και άλλος ήταν τούτο στυλ pressing, να δώσουν όλα παίκτες μέσα στο γήπεδο. Πάντα σίγουρα νέος προπονητής φέρνει κάτι νέο, παίκτες θέλουν να δείξουν, θέλουν να παίζουν. Έφερε, μπορεί και τούτο που λέμε, ένα νέο αέρα. Έχει καλό αποτέλεσμα, άλλο καλό ένα προπονητής όταν έρχεται. Πολύ σημαντικό με πώς αρχίζεις, με καλό αποτέλεσμα ή με αρνητικό. Άρχιζε με τα καλά αποτελέσματα, αμέσως είναι και όλα πολύ πιο εύκολα να δουλέψεις. Αλλά δείχνει ότι σε ηλικία που είναι πάρα πολύ σοβαρός και δείχνει ότι κάτι έχει. Πανικό, εσύ. Έχω να πω το εξής, ότι εμένα μου αρέσει στην διαφοροποίηση που έχεις πει. Πιστεύω ότι ο Σπιλεύσκι θέλει να παίζει περισσότερο επιθετικά, ενώ βγάζει πάρα πολλού ποδοσφαιριστές. Πιο απαιτητικό τον Άρη. Πιο απαιτητικό, όπως το έχεις πει. Βγάζει πάρα πολλού ποδοσφαιριστές μπροστά, παίρνει ένα ρίσκο. Μάλλον είναι δύο τα ρίσκα που παίρνει. Το πρώτο έχει να κάνει ότι βγάζει πολλού παίχτες ψηλά και μένει λίγο εκτεθειμένος. Άρα θέλει καλή ισορροπία. Και το δεύτερο, που είναι και το δυσκολότερο, είναι η φυσική κατάσταση. Αυτό που έχει πει. Δεν είναι τόσο απλό. Όλοι οι προπονητές θέλουμε να έχουμε 11 παίχτες μπροστά, 11 παίχτες πίσω. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσεις. Και ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Κυπριακό, που είναι, προσπαθεί να αλλάξει, έρχονται νέες ιδέες από κάποιους καλούς προπονητές, θέλουν να βάλουν κάποια νέα στοιχεία. Δεν έχουμε συνηθίσει ως Κυπριακό ποδόσφαιρο σε τέτοιους ρυθμούς. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Τώρα, απλά να σκεφτείς ότι έχουμε 50 φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Σπάζει ο ρυθμός εντελώς. Αλλά αν μάθουμε να το συνηθίσουμε, ναι, μπορούμε να βελτιωθούμε σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι το κομμάτι που έχω διαπιστώσει ότι προσπαθεί να αλλάξει ο Μιλένκο. Έχει αλλάξει την παρουσία του Άριο Μπράουν. Γιατί πριν από τον Σπιλεύσκι έπαιζε περισσότερο ο Μανού Γκαρθία. Τώρα βλέπουμε περισσότερη συμμετοχή στο παιχνίδι του Μπράουν, του μικρού, του Άγγλου, ο οποίος είναι 22 ετών. Θεωρώ ότι, το συζητάγαμε και πριν, έχει κάνει τον Άρη πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό και πιο πιεστικό. Πιστεύω ότι ναι, έχεις δίκιο, αλλά και κάποιοι άλλοι παίκτες παίζουν που δεν έπαιξαν με τον Ιάσος Λουκά και σίγουρα αυτό λέει ότι θέλει νέο αίμα, θέλει αυτό που λέγαμε, να παίζεις pressing, πρέπει να αντέξεις, πρέπει να έχεις αυτό που ζητάει προπονητής και φαίνεται ότι αυτός παίκτης έχει και ναι, βελτίωσε και γενικά και Άρης και μπορεί να πιέζει και πιο ψηλά, ναι, δεν μπορεί να παίζεις 90 λεπτά σε έτσι ρυθμό, αλλά σε ένα σημείο μη χάσεις όπως και δείχνει στο play-off, καταφέρνει. Πάντως ο Άρης είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει 8 βαθμούς μέχρι στιγμής. Πάει αυτό είπα, ότι δεν είναι τυχαία και ναι, αυτό ναι. Που κάνεις με την ομάδα που είναι πρώτη, η ομάδα με την νίκη σήμερα από όλων και όπως είπε και Σπιλεύσκι, ότι ομάδα που από όλων με την νίκη σήμερα ήταν με ένα πόντι, πήρε πρωτάθλημα. Και εσύ παίζεις και δείχνεις ότι δεν φοβάσαι, δείχνεις ότι και εσύ θέλεις να έχεις κέρδος, δεν είναι εύκολο. Συμφωνείς με ποιο κομμάτι, Μιλένκο, ότι έχουν ολοκληρωθεί 4 παιχνίδια, εξακολουθεί ο Απόλλωνας να είναι στην κορυφή με μια συγκεκριμένη βαθμολογική διαφορά. Συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι ο Απόλλωνας κάποια στιγμή πρέπει να κερδίσει? Συμφωνώ με αυτό τελευταίο που είπε, ότι όλοι παίζουν μπάλα σήμερα. Και τούτο όμιλο για Ευρώπη, για πρωτάθλημα, για Champions League, όλοι θέλουν να κερδίζουν, όλοι θέλουν να πάρουν κάτι. Και πραγματικά, όσο καλός είσαι και άλλος παίζει μπάλα και έχει κάποιους στόχους, και είναι πραγματικά ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και από όλα είναι σίγουρα καλό ότι είχε σε τούτο play-off μια διαφορά που είναι αρκετά καλή, γιατί όσο χάνει πόντους χάνουν και οι άλλοι, και πιστεύω ότι
στο τέλος είναι πιο κοντά από τις όλες ομάδες να πάρει πρωτάθλημα. Θα πάρει το πρωτάθλημα αυτός ο Απόλλωνας. Εγώ λέω με δεδομένα αυτά, γιατί χτες δεν περίμεναμε τίποτα από ένα χάσει από την Ανόρθωση. Όχι ότι η Ανόρθωση έδειξε ότι και αυτή είναι καλή ομάδα, αλλά χάνεις χτες και έλεγες πριν μια εβδομάδα ότι πας και εσύ πρωτάθλημα. Πιστεύω με ένα πόντι είναι για πρωτάθλημα. Πανικό. Να πω κάτι για τον Μπράουν πρώτα απ' όλα. Να πεις κάτι για τον Μπράουν. Στην κουβέντα λίγο νωρίτερα. Έχει να κάνει με την κουλτούρα. Είναι η ποδοσφαιρική παιδεία του Μπράουν. Την αγγλική εννοείς φιλοσοφία. Ναι, ναι. Επειδή έπαιζε στις ακαδημίες της Λέστερ, είναι αυτό το στυλ, το τρεχαντήρι. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα, μιλάω για το στυλ. Ναι. Αυτό που μαθαίνεις είναι το αγγλικό στυλ που θα τρέξεις, είναι physical games, τις προσωπικές μονομαχίες, δεν σταματάς ποτέ, δεν τα παρατάς ποτέ και αυτό έχει δώσει την ενέργεια στον Άρη. Και επίσης θέμα κουλτούρας έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές που έχει μπροστά, κυρίως τους Αφρικανούς, που είναι επίσης θέμα παιδείας. Έχουν τα φυσικά προσόντα, αλλά θεωρώ ότι έχουν ένα μικρό πρόβλημα στο θέμα της ομαδικότητας. Κάπου τους λείπει. Ενώ μπορεί να δημιουργήσουν ήδη την ευκαιρία να τα χαλάσουν στο θέμα της ομαδικότητας. Σε κάτι που είπε τώρα ο κ. Τσόρνικερ, δεν είμαι βέβαιος αν θα προτιμούσα να έχω δύο νίκες και δύο ήττες παρά τις τέσσερις σοπαλίες. Ανεξάρτητα αν θα έχω δύο βαθμούς παραπάνω, είναι ξεκάθαρο, είναι έξι βαθμοί αντί τέσσερις. Αλλά έχει σημασία που θα κάνω τις νίκες και που θα κάνω τις ήττες. Θα κάνεις τις ήττες περισσότερο. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί ακριβώς. Αν κάνεις τις ήττες εκεί που... Στο δεύτερο και στο τρίτο. Ακριβώς, θα πλησιάσουν πολύ περισσότερο. Μπορεί να είναι η ίδια διάφορα, ναι. Λέω εγώ σήμερα, αλλά δίνεις την ευκαιρία τώρα, μάλλον έτσι όπως είναι σήμερα, τους κρατάς όλους εκεί απόσταση. Κοντά στον πόντο, να μαλώνουν μεταξύ τους και κρατάς την απόσταση. Ενώ θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν οι τρεις, οπότε δεν θα έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εδρεωμένη πλέον σωστά, στη δεύτερη σωστά. Στην τρίτη θέση. Αυτό ήθελα να δω. Συμφωνείς με τον Πανικό? Συμφωνώ. Συμφωνείς. Ο Πανικός είναι ο αναλυτής μας. Ναι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε, διότι οι προπονητές τους εννοούνται εκεί στα μάτια. Μάλιστα. Και καλός. Και καλός. Καλός. Ναι. Καλός. Θα τον προτιμούσες δηλαδή για βοηθό σε κάποια φάση? Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Γιατί είναι okay, φροντιστής. Αστειεύω λίγο. Μιλένκο, από τον Απόλλωνα τι σου άρεσε στο σημερινό αγώνα? Εντάξει, περίμενα να είμαι ειλικρινής να κερδίζει παιχνίδι και να από σήμερα πάρει πρωτάθλημα. Τούτο περίμενα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι ήδη δεν περίμεναν ότι Άρης μπορεί να κάνει τόσο καλή εμφάνιση ακόμη μία φορά και μαζί τους. Μου άρεσε, όπως και με τον Αποέλ και σήμερα, δεν σταματάει. Έχανε παιχνίδι, δεν τον γύριζε, ισοφάρισε, αλλά αυτό που είπε και ο προπονητής, συμφωνώ απόλυτα, δεν πάει ασοπαλία. Ναι. Άλλο είναι να πας ασοπαλία και έρχεται ασοπαλία, άλλο είναι να πας, γιατί βλέπαμε και το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ ανοιχτό από όλων. Ήθελε να βάλει δεύτερο γκολ, ήθελε να κερδίσει παιχνίδι. Δεν ήρθε ακόμη μια φορά νίκη, αλλά μου αρέσει τούτο πάτος, θέληση. Τούτο ότι που πραγματικά ήδη καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι... τεμπελική ομάδα ο Άρης. Ο Άρης. Ναι. Στο κομμάτι το πάνω-κάτω, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι αν είναι τεμπελική ομάδα, ενώ δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο θα σου έλεγα και για τον Απόλλωνα. Δεν είναι τεμπελικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες οι οποίες θα καθυστερήσουν το παιχνίδι. Θα το κουράσουν το παιχνίδι. Μιλένκο, ήταν η σύγκρουση δύο προπονητών που είχαν λίγο πολύ την ίδια φιλοσοφία σήμερα? Νομίζω ναι. Ναι, νομίζω ναι. Και εγώ διότι σύμφω. Ακούω και τον προπονητή τη Άρη είναι σαν κάπου του Απόλλωνα. Ναι. Θέλουν τούτο pressing, θέλουν τούτο να παίχτης να δίνει όλα. Θέλουν να κερδίζει μπάλα όσο πιο κοντά στην περιοχή τη. Αντίπαλη ομάδα να είναι όσο πιο κοντά να τελειώσει η φάση. Δεν είναι. Ό,τι βλέπω, μπορεί να πω λίγο περισσότερα, Άρης θέλει να παίζει μπάλα. Απόλλων δεν είναι και τούτη να παίζει, τούτη κατοχή. Θέλει όσο πιο γρήγορα να έρθει κοντά στην περιοχή της αντίπαλη ομάδα και να δημιουργήσει φάση. Ή αν δεν κάνει, αμέσως να τις πάρει εκεί, να είναι όσο πιο κοντά. Αλλά φιλοσοφία κάπου είναι ίδια. Ναι. Θέλουν όλα στο κήπεδο. Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Πώς ένιωσες σήμερα όταν ο Ματίας έβαλε τον γκολ του Απόλλωνα? Εντάξει, σε ρωτάω αυτό γιατί για όσους δεν ξέρουν, ο Μιλένκος Πόλιαρης, το όνομα Πόλιαρης είναι συνυφασμένο με τον Απόλλωνα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, να είμαι ειλικρινής, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί όσο ήμουν εγώ στον Απόλλωνα, ίδιος ήταν στον Απόλλωνα, όλη η οικογένεια είναι με τον Απόλλωνα, αλλά δείχνει ότι τώρα είμαι σε άλλη ομάδα. Τώρα θέλω να δείξω, θέλω να κερδίζω όποιος θα είναι μπροστά μου και το σέβομαι και χάρηκα πάρα πολύ. Και αν δεν έβαλε γκολ, ήθελα και μικρός να είναι
σήμερα ναι, δεν ήταν. Ξέρεις ότι αν ήταν ο μικρός, πολύ πιθανό να τον. Θα μάρκαρε τον Ντανίλο. Το Ματία. Η θέση του είναι ακριβώς εκεί στον Ματία. Ναι. Θα έπαιζαν εναντίον στο χώρο. Ναι, εντάξει, λίγο μικρός να πούμε και ήταν λίγο και άτυχος, αλλά εντάξει, το τα έχει ποδόσφαιρο. Το είδες όμως και ο coach το σχολίασε, γιατί ήταν πάρα ήτανε πολύ, πάρα πολύ καλό στο ΑΚΒΕΛ. Εξαιρετικός. Και με την Εθνική ήταν πάρα πολύ καλός. Όσο διάστημα αγωνίστηκε ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι, εντάξει, τούτο Νίκο πάντα λέμε όχι για τον Ντανίλο, γενικά κάθε παίκτης θέλουν παιχνίδια. Και εκεί έχεις ευκαιρία, όταν σου δώσει ευκαιρία πρέπει να τις πάρεις, τις πήρες. Όλα καλά, δεν τις πήρες, σίγουρα κάποιος άλλος περιμένει σωστά να πάει στην θέση και μικρός πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο. Και μιας και ο λόγος για την Εθνική, Εθνική Κύπρου, πάμε να θυμηθούμε κάτι από τα πολύ παλιά Μιλένκο. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Minutes later, off the Cyprus free kick, Spuljarić gets a goal of his own. Spuljarić closely marked on this one, but still gets the noggin to work its way to the far post, and it's 3-1 Cyprus. 84th minute, Spain desperate. El amonestado tal Vanin. Cuidado que la pelota, gol, gol. Spoliarek para Chipre. Cuidado con la invasión de área. Spoliarek, gol. Gol de Chipre. 3-2. Israel. Del otro lado la alegría de los chipriotas. Spoliarić con mucha seguridad eligió un palo, le pegó fuerte abajo. But 5 minutes later off the side. Λοιπόν, το βάλαμε με ξένη περιγραφή. Χαμογελάς. Έλα, πες μας. Εντάξει, με έβαλε στα δύσκολα λίγο, γιατί έχει χρόνια να το... Ρε φίλε, αυτό τον γκολ, αυτό τον γκολ με το Ισραήλ. Εντάξει, και με Ισπανία ήταν να σου πω κάτι. Ωραίο γκολ, αλλά τούτο είναι μου αρέσει παραπάνω από όλα γκολ που μέχρι τώρα έβαλα. Ναι. Αυτό γκολ, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο. Αν βρίσκεις μπάλα όπως τη βρήκα, τα πάει μέσα. Συνήθως, όπου άμα δοκιμάσαι τέτοιο σούτ, φεύγει ψηλά πάνω στα περιστέρια, λέμε. Ναι, Βανίκο, αλλά μιλάμε για άλλους παίχτες. Ναι, αυτό όχι είναι για το Σπόλιαριτς. Μα γι' αυτό είναι ωραίο τέτοιο γκολ. Ο Σπόλιαριτς είχε την εξαιρετική ευλογία από τον ύψιστο, είτε με το κεφάλι είτε με το πόδι, εκεί που ήθελε την μπάλα να τη στείλει. Συγγνώμη, με το κεφάλι βάζεις γκολ. Όχι. Εγώ δεν σε θυμάμαι με το κεφάλι να βάζεις. Τι περισσότερες φορές έκανα εγώ φάουλ και κόρνερ. Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό το λόγο δεν έβαλα. Ναι. Αλλά είναι ωραίες αναμνήσεις. Είναι πραγματικά. Έβαλες με λίγο. Πώς ένιωθες που έπαιζες με την Εθνική? Συγγνώμη. Πώς ένιωθες που έπαιξες με την Εθνική? Σε κάλεσαν στην Εθνική Κύπρου, είσαι ένας Σέρβος. Ενώ ήρθες στην Κύπρο, πώς νιώθει ένας άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί σε μια χώρα να παίζει για αυτή την χώρα? Εντάξει, όταν ήρθα στην Κύπρο 92, έλεγα μετά 2 χρόνια θα φύγω κάπου να πάω. Έμεινα 30. στην Ιουγκοσλαβία τότε, Πανίκο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παίζει σε εθνική ομάδα, γιατί τέση μου ήταν φοβεροί παίχτες. Ήταν Σαβίτσεβιτς, ήταν Ιούγκοβιτς, ήταν Μιχάιλοβιτς, ήταν Προσινέτσκι, ήταν Πόσταπο. Είναι δύσκολο. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Δύσκολο να παίζεις. Άσχετο που ο ΟΦΚΑ Μπέωρα τότε που έπαιζα ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και πήγαμε στην Ευρώπη σαν τέταρτη ομάδα. Πολύ καλοί παίχτες, φοβερό πρωτάθλημα. Η Βίτσα Όσιν τότε ήταν προπονητής. Και να είμαι ειλικρινής, ήμουν κάπου στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που πήγε τότε η Ιουγκοσλαβία και τους βάλανε έξω και βάλανε Δανία. Ναι. Και Δανία το πήρε. Ναι. Ήμουν κάπου στο νούμερο τούτο. Αν κάποιος τραυματιστεί, ήμουν κάπου κοντά. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το σέβομαι και το εκτιμώ, γιατί ήταν πραγματικά πολύ καλύτεροι παίκτες από μένα. Ήμουν καλός, αλλά ήταν πολύ καλύτεροι. Εδώ στην Κύπρο, να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά που φόρεσα φρανέλα ήταν σαν ήμουν γεννημένος εδώ. Ένιωτα σαν είναι χώρα μου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό αίσθημα. Πριν πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, απλά να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο Μιλένκο Σπόλιαριτς είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει 2 γιους στην εθνική ομάδα, μαζί με τον ίδιο 3, και ο Ματίας
και ο Ντανίλο είναι μέλη της εθνικής μας ομάδας, ενώ ένα επιπρόσθετο στοιχείο για την εθνική ομάδα αυτήν που έχουμε τώρα είναι ότι τότε ήταν ο Σπόλιαριτς, ο Κόκιτς, ο Δημήτρης, ο Ιωάννου, ο Χαράλαμπος, ο Πίτας, και τώρα η γη αυτών, ο Ματίας και ο Ντανίλο, ο Αλεξάνδερ Κόκιτς, ο Ιωάννης ο Πίτας και ο Νικόλας ο Ιωάννου είναι μέλη της εθνικής μας. Δεν θυμάμαι όμως να είχαμε ακριβώς το ένα το πατέρα να δώσει δυο παιδιά στην εθνική. Όχι, γι' αυτό είπα ότι είναι ο μοναδικός. Πρώτη φορά, έτσι. Θα δούμε δύο φάσεις τις οποίες έχουμε κόψει σαν εκπομπή. Και εμείς τουλάχιστον με τον Πανίκο αυτό έχουμε καταλάβει. Θα μας πεις και εσύ την τεχνική σου άποψη. Πάμε να δούμε την πρώτη φάση. Έχουν κάποιες ομοιότητες και οι δύο φάσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη φάση. Λοιπόν, εδώ κοίταξε τον Κορέα. Σημαδεύει διαγώνια τον Σαμπάλα, ο οποίος στο παιχνίδι φαίνεται ότι είναι ο αδύναμος κρίκος αμυντικά. Υπάρχει ο Λάζαρος που είναι μόνος του εκεί. Ο Σαμπάλα τρέχει, βάζει την κόντρα. Δεύτερη προσπάθεια πετυχαίνει τον γκολ ο Λάζαρος. Είναι μια μεγάλη διαγώνια μπαλιά από τα δεξιά στα αριστερά. Και να θυμίσω ότι με παρόμοιο τρόπο δέχτηκε και τον γκολ του Αποέλ στον αγώνα με την ΑΕΚ. Σέντρα από τα αριστερά από τον Εγκλέζου ήρθε.